Τρία πράγματα θέλω να κρατήσετε από αυτό το βίντεο. Ότι πρώτον θα σας έχουμε αντίστροφη μέτρηση από το πιο ασήμαντο μέχρι το πιο σημαντικό χαρακτηριστικό ενός παιχνιδιού. Δεύτερον, θα σας αναφέρουμε τόσο θετικά όσο και αρνητικά στοιχεία. Και τρίτον, θα δώσουμε μεγαλύτερη βάση στο gameplay, γιατί άλλωστε αυτός είναι και ο λόγος που αγοράζετε ένα παιχνίδι. Πάμε λοιπόν να δούμε 9 facts για το The Outer Worlds. Όχι 10, 9 βασικά, γιατί ποιος θα κάτσει να δει 10. Fact νούμερο 9. Η εταιρεία ανάπτυξης Obsidian Entertainment έγινε γνωστή από τα Star Wars The Old Republic 2, The Sith Lords, Dungeon Siege 3, Fallout New Vegas και Neverwinter Nights 2. Ωστόσο, η πρώτη φορά που ανέπτυξε δικό της παιχνίδι, γιατί μέχρι τότε την προσλάμβαναν για να καταφέρει να φέρει εις πέρας ένα sequel ή ένα spin-off, τέλος πάντων, κάποια σειράς. Η πρώτη φορά που έγινε γνωστή με δικιά της σειρά ήταν με το Pillars of Eternity. Ένα παιχνίδι το οποίο αποτελούσε πνευματικό διάδοχο, το πούμε έτσι, των Baldur's Gate, Icewind Dale και Planescape Torment. Τώρα με το The Outer Worlds επιστρέφει με ένα first person action RPG. Fact νούμερο 8. Το ασημένιο σφυρί Maxwell, το οποίο πωλείται στο General Store στην περιοχή Edgewater, είναι αναφορά στο Maxwell's Silver Hand των Beatles. Γενικότερα, μέσα στο παιχνίδι, αν ψάξετε, θα βρείτε πάρα πολλές αναφορές και easter eggs σε διάφορα πραγματάκια. Fact νούμερο 7. Το The Outer Worlds λαμβάνει χώρα στο 2355, έτος στο οποίο η ανθρωπότητα υποτίθεται ότι έχει εξελιχθεί πιο πολύ τεχνολογικά. Η εξέλιξη ξεκίνησε στις αρχές του 20ου αιώνα, και από τις αρχές του 21ου αιώνα και μετά μπορούσαμε ακόμα και να απικήσουμε άλλους πλανήτες. Fact νούμερο 6. Ο χαρακτήρας σας μπορεί να φτάσει μέχρι και το level 30 συλλέγοντας XP από quests και μάχες. Τα skills που θα ξεκλειδώσετε ανήκουν σε 7 κατηγορίες και συγκεκριμένα τις melee, ranged, defense, dialogue, stealth, tech και leadership. Και επιλογές από 42 perks με τα οποία μπορείτε να επικεντρωθείτε στο στυλ παιχνιδιού που σας ταιριάζει. Ένα πρωτότυπο στοιχείο είναι ότι αν πάθετε πολλές φορές κάτι, αποκτάτε αρνητικά perks, τα οποία όμως συνήθως έχουν και ένα καλό bonus. Όσον αφορά στο crafting, χρησιμοποιείτε στοιχεία από το περιβάλλον για να φτιάξετε όπλα και armor. Fact νούμερο 5. Η γενικότερη αισθητική του The Outer Worlds θυμίζει κάπως Fallout. Εδώ δεν έχουμε να κάνουμε μια προσπάθεια αντιγραφής, αλλά ουσιαστικά με το γεγονός ότι οι δύο αρχικοί δημιουργοί του Fallout, ο Tim Kaine και Leonard Boyarsky, είναι εδώ Game Directors στο The Outer Worlds. Επίσης αναφέρουμε ότι η Obsidian Entertainment έχει μέλη τα οποία παλιότερα δούλευαν, τα ιδρυτικά της μέλη δηλαδή, στην Interplay, αργότερα στη θηγατρική της Black Isle Studios και έτσι είχαν δουλέψει στα Fallout 1 και 2. Fact νούμερο 4. Στο The Outer Worlds δυστυχώς δεν υπάρχει μεγάλη ποικιλία εχθρών. Θα αντιμετωπίσετε άλλους ανθρώπους, κάποια μεταλλαγμένα είδη ζώων, ορισμένα είδη ρομπότ και κάποιες υποκατηγορίες αυτών των τριών ειδών που αναφέραμε. Στην αρχή θα εντυπωσιαστείτε από το πώς είναι εχθροί στην όψη, αλλά από ένα σημείο και έπειτα η εμπειρία καταντά κάπως επαναλαμβανόμενη. Fact νούμερο 3. Το The Outer Worlds δεν είναι ένα open world action RPG. Δεν έχει δηλαδή τα στοιχεία του Fallout και του The Elder Scrolls της Bethesda ως προς το open world. Να πούμε ότι θα επισκεφτείτε κάποιους πλανήτες, αλλά μην σας ξεγελάει και νομίζετε ότι υπάρχει ένα open world στοιχείο, καθώς αυτοί οι πλανήτες δεν συνδέονται μεταξύ τους. Απλά ταξιδεύετε σε διαφορετικά μέρη. Τουλάχιστον δεν θα απογοητευτείτε από τη διάρκεια, αν καταφέρετε και το αντέξετε αυτό, καθώς αυτή ανέρχεται σε 70 ώρες. Fact νούμερο 2. Το FPS σύστημα του The Outer Worlds θυμίζει κάπως αυτό του Fallout, με την διαφορά των επιπλέον mods στα όπλα με τα οποία μπορείτε να γίνετε πιο αποτελεσματική ανάμεσα σε διάφορα είδη εχθρών. Επίσης αναφέρουμε ότι υπάρχει ένα σύστημα στόχευσης παρόμοιο με αυτό του VATS, με τη διαφορά ότι ονομάζεται Tactical Time Dilation, TTD, και στο ότι το αποκτάτε με perk και στην ουσία κάνετε τις αισθήσεις σας πιο έντονες, βλέποντας τα πάντα γύρω σας να κινούνται σε slow motion. Σε αντίθεση λοιπόν με το σύστημα VATS, εδώ δεν σημαδεύετε αυτόματα κέρια σημεία των εχθρών, απλά έχετε περισσότερο χρόνο για να σκοπεύσετε το που θέλετε να τους χτυπήσετε. Και τέλος, fact νούμερο 1, οι μάχες στο The Outer Worlds δυστυχώς δεν αποτελούν δυνατό σημείο του παιχνιδιού, καθώς οι developers δεν έδωσαν ιδιαίτερη βάση σε αυτές. Θα αντιμετωπίσετε διάφορα είδη εχθρών, αλλά να αναφέρουμε ότι η προβλέψιμη συμπεριφορά τους ως προς το AI θα κάνει το παιχνίδι να φαίνεται πολύ εύκολο. Μπορείτε να έχετε μέχρι 2 NPCs μαζί σας στη μάχη, αλλά μπορείτε να τα βγάλετε πέρα και μόνοι σας. Αν πάρετε έναν ας πούμε καλούτσικο εξοπλισμό, θα καταφέρετε να είστε πολύ αποτελεσματικοί ως προς τους εχθρούς σας και καταλαβαίνετε ότι με τη χαμηλή δυσκολία εδώ πέφτει σημαντικά η αξία του παιχνιδιού. Γιατί ένας καλός RPG παίκτης καταλαβαίνετε ότι μπορεί να κάνει παιχνιδάκι σε ένα τέτοιο action RPG και με χαμηλό επίπεδο πρόκλησης αντιλαμβάνεστε ότι η συνολική εμπειρία του gameplay πέφτει σημαντικά. Αναλυτικό review του The Outer Worlds θα ανέβει στις επόμενες ώρες στο gamemort.gr.
και θα το γράψει ο Γιώργος Τζίτζιφας. Και φυσικά μείνετε συντονισμένοι και κάντε subscribe στο κανάλι του Gamer Jazz στο YouTube για να ενημερώνεστε για τα νέα μας βίντεο. Και φυσικά κλικ στο καμπανάκι για να εμφανίζονται όποτε θέλει το YouTube, τέλος πάντων. Μέχρι την επόμενη φορά, να είστε όλοι καλά.